Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή του Word of God, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να αξιολογήσουμε ή να σχολιάσουμε πιο σωστά τις απόψεις σας, τις κρίσεις σας, τις διαφωνίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας και όποιο ζήτημα σας απασχολεί μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, θεωρούμε τον εαυτό μας πολύ μικρό γι' αυτό και ακόμη δεν θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές. Απλώς είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαζί με εσάς, όλοι μαζί, προσπαθούμε να μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα ζητήματα που απασχολούν όλους μας. Σήμερα θα διαβάσουμε το email που έστειλε ο αγαπητός φίλος και αδελφός μας Μανώλης από την Κρήτη. Διαβάζω. Μας έστειλε 4 ερωτήσεις. Θα τις διαβάσω μία-μία. Πρώτον, ο Θεός να σας ευλογεί αδέλφια μου. Στην εκπομπή σας απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και στην ερώτηση «Τα μικροτσίπ έχουν σχέση με το χάραγμα του Αντίχριστου», χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, πιστεύω πως πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Αφήνεται να εννοηθεί πως το μικροτσίπ, δεν ξέρω αν μιλάτε για το γνωστό very chip ή γενικότερα, ότι ίσως δεν έχει σχέση με το χάραγμα του Αντίχριστου της Γραφής για το λόγο ότι το χάραγμα θα είναι υποχρεωτικό ενώ το τσίπ είναι προαιρετικό, ενώ μπορεί να είναι προσωρινά προαιρετικό. Επίσης γίνεται μια σύγκριση με άλλα εμφυτεύματα, όπως για παράδειγμα με τον βηματοδότη, αλλά θεωρώ πως δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με κάτι τέτοιο, γιατί τα κίνητρα είναι αυτά που έχουν σημασία. Το μικροτσίπ από μόνο του δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, σαν τον μαχαίρι. Δηλαδή αν εγώ χτύπησα το πόδι μου και χολάμες, είμαι σε αμαρτία. Δεν θεωρώ ότι το εμφύτευμα είναι κάτι από μόνο του αμαρτωλό, εκτός και αν έχει άλλη γνώμη ο Κύριος μέσα από το Λόγο του. Τώρα θέλω με τη σειρά μου να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ας απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση, μάλλον ας προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε στην πρώτη σου ερώτηση, αγαπητέ Μανώλη, η οποία αναφέρεται σε προηγούμενη μας εκπομπή για τα μικροτσίπ ή για τα very chip ή για οποιαδήποτε μορφής τσίπ χρησιμοποιούν ήδη οι άνθρωποι, τοποθετώντας τα μέσα στο σώμα του ανθρώπου για κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις. Παράδειγμα, τους χάρη βάζουν και στα ζώα, στα σκυλάκια για να μην τα χάνουν και περιέχουν χαρακτηριστικά ταυτότητος ανθρώπου στα μικροτσίφ, όπου έχει το ιστορικό γεγονός το ιατρικό ή οποιοδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ Μανώλη, ότι η Γραφή μιλάει για χάραγμα και θέλω να το διαβάσω από μέσα αυτό. «Και έκαμε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβουν χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών». Λαμβανωμένου υπόψη ότι η Γραφή ό,τι λέει το εννοεί, αναφέροντας τη λέξη χάραγμα για εμάς τους Έλληνες, είναι κάτι συγκεκριμένο, χαράζω, και μάλιστα στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι. Το μικροτσίπ δεν μοιάζει να είναι χάραγμα. Ότι έχει σχέση και ότι ήδη οι άνθρωποι προσπαθούν, τέλος πάντων, μέσω από αυτή την τεχνολογία έρχεται αυτή η κίνηση να θέτουμε επάνω στο σώμα μας
πράγματα τα οποία να διευκρινίζουν στοιχεία της ταυτότητάς μας, αυτή τη λογική έχει σχέση. Με τη λογική όμως του χαράγματος στη γραφή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μικροτσίπ έχει το νόημα ή την έννοια του χαράγματος. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα σοβαρό που μας φέρνει σε απορία. Τα πρώτα 3,5 χρόνια σαφώς είναι προαιρετική πρόταση του Αντίχριστου, στην εφταετία του Αντίχριστου, οι άνθρωποι να βάζουν το χάραγμα και να προσκυνούν την εικόνα. Στα δεύτερα όμως 3,5 χρόνια, όταν αποκαλύπτεται πια δικτάτορας ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης μαζί του, τότε κάμει, ποιεί, λέει, τους ανθρώπους υποχρεωτικά πια να βάζουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, και το υποχρεωτικό της υπόθεσης είναι ότι δεν θα μπορούν να αγοράζουν, να πουλάνε αν δεν έχουν αυτό το χάραγμα. Παρ' όλα αυτά όμως θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα το δέχονται, δεν θα δέχονται να βάλουν αυτό το χάραγμα. Στο μικροτσίπ βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί αν είναι υποχρεωτικό θα τους συλλαμβάνουν, θα τους κοιμίζουν ή και όχι και θα τους το βάζουν με το ζόρι. Εδώ είναι κάτι άλλο, είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, που πρέπει να το αποδεχθεί ο άνθρωπος και έχει άμεση σχέση με την προσκύνηση της εικόνας του Αντίχριστου. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε καλά, δεν τα ξέρουμε. Διαβάζουμε αυτά που είναι γραμμένα, σκεφτόμαστε, αλλά εύχομαι να μην τα μάθουμε κιόλας, να έχουμε φύγει με την αρπαγή της Εκκλησίας πριν έλθει αυτό το κακό που θα έλθει στην ανθρωπότητα. Άρα δεν μπορούμε απόλυτα να συνδυάσουμε το χάραγμα με τα μικροτσίπ ή τα βεριτσίπ ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε η διαφορά είναι ότι το ένα είναι προαιρετικό ή το άλλο είναι υποχρεωτικό. Και το χάραγμα θα είναι προαιρετικό στην αρχή και υποχρεωτικό στο τέλος, με την έννοια όμως, επαναλαμβάνω, το ότι δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να πουλήσει, να αγοράσει. Όχι με άλλη έννοια. Όχι με το ζόρι δηλαδή. Θα σε πιάσω, θα στο φορέσω και τέλειωσες. Δεν έχει, χρειάζεται τη θέληση του ανθρώπου. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί που δεν το έχουν βάλει. Και αυτοί σώζονται. Γιατί όποιος βάλει το χάραγμα και προσκυνήσει την εικόνα που είναι απόλυτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τότε δεν μπορεί να έχει ζωή αιώνια. Είναι τελειωμένη η υπόθεσή του. Πάει κατευθείαν στην κόλαση. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Μανώλη, εμείς λέμε ότι διαβάζουμε, ομολογούμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο αυτά, και άλλα πράγματα μέσα από τη γραφή. Δεν τα ξέρουμε όλα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είμαστε δάσκαλοι καθηγητές. Αλλά μαθητεύοντες βλέπουμε. Κρίνουμε, σχολιάζουμε. Μακάρι να μας αποκαλύπτει και ο Θεός πράγματα. Αλλά αυτό το θέμα του χαράγματος με το μικροτσίπ δεν μοιάζει να είναι το ίδιο. Ότι είναι προπομπός το μικροτσίπ του χαράγματος δεν το αμφισβητούμε. Αλλά δεν μοιάζει να είναι το ίδιο. Χάραγμα που θα μπαίνει μόνο στο δεξιχέρι και στο μέτωπο. Χάραγμα. Και μάλιστα θα μπορεί να το αρνηθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή και να σε πιάσουν με το ζόρι να το βάλουν δεν ισχύει. Είναι μυστήρια. Η γραφή αποκαλύπτεται με το πέρασμα του χρόνου. Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμη. Άλλωστε ο Κύριός μας δεν μας το έχει κρύψει. Μας λέει ότι αυτά που δεν ξέρετε είναι διπλάσια κάθε φορά από αυτά που ξέρετε. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Μανώλη, ας μείνουμε σε αυτά τα λίγα που είναι γραμμένα με εμπιστοσύνη στην αλήθεια του Ευαγγελίου και θα περιμένουμε να δούμε πώς ο Θεός σιγά σιγά θα μας τα φανερώνει. Αναφέρομαι τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Καθώς πίστεψα στον Κύριο, είχα ήδη ένα τατουάζ επάνω μου. Έχω μετανοήσει γι' αυτό. Τι πρέπει να κάνω, όταν μάλιστα το τατουάζ αυτό διαφημίζει την Ινδική κάναβη? Να ψάξω να δω πως μπορεί να βγει ή είναι μάταιο πια? Τι θα ήθελε ο Κύριος, να μείνει ως μαρτυρία ή να φύγει? Εγώ θέλω να φύγει. Αγαπητέ Μανώλη, η αλήθεια είναι ότι πριν γνωρίσουμε τον Χριστό έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και στο σώμα μας και στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας.
Αλλά όταν επικαλεστήκαμε τον Χριστό, ήρθε ο Κύριος και μας τα συγχώρεσε όλα. Και όταν βαφτιστήκαμε εν ύδατη, βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Το τατουάζ που έχεις κάνει δεν ήταν καλό, αλλά τώρα και θα μπορούσα να πω ότι και μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται ότι είναι και παράβαση, ανομία, άρα αμαρτία. Όμως δεν είναι η μοναδική που έχεις κάνει και στο σώμα σου, και έχεις στο σώμα σου έχεις αμαρτήσει και στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου. Όμως ο Κύριος σε συγχώρεσε. Με το αίμα του Ιησού Χριστού σου καθάρισε όλες τις αμαρτίες. Άρα μη σε ενοχλεί. Ίσα ίσα θα είναι μία ενθύμηση της περασμένης σου ζωής και θα ευχαριστήσει το Θεό που ο Κύριος ελευθέρωσε, όχι από το τατουάζ της κάναβης ή και από άλλα πράγματα, ίσως και χρήση της κάναβης. Άρα λοιπόν μην ανησυχείς, δόξασε το Θεό. Εάν τώρα δεν σ' αρέσει αισθητικά και θέλεις να το βγάλεις, βγάλ το. Αλλά ως προς την αμαρτία δεν υφίσταται πια. Την πλήρωσε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τρίτη ερώτηση. Ένας ξαδελφός μου έχει ένα σατανικό σύμβολο. Αν πιστέψει τον Κύριο, πώς θα μπορεί να δοξάσει το Θεό με αυτό το τατουάζ στο χέρι? Έχει σημασία για το Θεό ή δεν έχει πλέον? Ισχύει το ίδιο πράγμα, αγαπητέ Μανώλη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πραγματικά δεν άρεσε στο Θεό και μάλιστα σατανικό σύμβολο πολύ περισσότερο. Καθώς και οποιοδήποτε τατουάζ δεν αρέσει στο Θεό να σημαδεύει ο άνθρωπος το σώμα του. Αλλά αυτό ήταν τον καιρό της άγνοιας. Τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει. Και τώρα προσκαλεί τους ανθρώπους στη ζωή την αιώνιο δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν και για τον ξάδελφό σου δεν υφίσταται κανένα τέτοιο πρόβλημα. Εάν πάλι τον ενοχλεί για λόγους αισθητικής και τίποτα περισσότερο, ας προσπαθήσει και ας βρει τρόπο, υπάρχουν μέθοδοι που εξαλείφεται. Αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με την αμαρτία του ανθρώπου και με την ψυχή του ανθρώπου και με την αιώνια ζωή. Τρίτον, τέταρτον, στο τζάκι μας, δεξιά και αριστερά στις κολόνες, έχω βάλει δύο σκαλιστά κεφάλια από αϊτού σε πέτρα. Μπορεί να είναι είδωλα μέσα στο σπίτι μου που το έχω αφιερώσει στον Κύριο? Η εντολή κατά γράμμα του Θεού λέει, μην γάμισε αυτόν είδωλα, μην προσκυνήσεις και μην λατρεύεις αυτά. Είναι τρεις ξεχωριστές εντολές, είναι μία. Δηλαδή είναι είδωλα μόνο όταν τα φτιάξεις για να τα προσκυνάς, είναι είδωλα έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα κεφάλια του αϊτού που έχεις φτιάξει δεν έχουν καμία σχέση με είδωλα. Είναι αγάλματα όπως είναι οι εικόνες, οι πίνακες ζωγραφικής που έχουμε. Είδωλο γίνεται όταν παρουσιάζει τον Θεό. Μάλιστα στη γραφή το λέει πιο καλά, στην επιστολή προς Ρωμαίους, για άκου τι λέει. Και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Άρα λοιπόν το είδωλο είναι η οποιαδήποτε εικόνα ή άγαλμα γίνεται είδωλο όταν περιγράφεις μέσα εκεί τη δόξα του Θεού. Έναν άνθρωπο και λες ξανθούλη, με μούση, γαλανομάτι, όμορφο και λες αυτός είναι ο Ιησούς. Ή έναν παπούλι με μαδημένο μούση, γένια και μαλλιά και λες αυτός είναι ο Θεός. Αυτό είναι ευδέλιγμα εις τον Θεό. Γιατί κανένας δεν είναι το Θεό ποτέ και έζησε. Και δεν έχουμε καμία εικόνα περιγεγραμμένη περί του Ιησού Χριστού. Πώς ήταν? Δεν επέτρεψε ο Θεός. Δεν είναι αμαρτία, είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Δηλαδή συχαίνεται ο Θεός στα είδωλα. Αλλά όχι κάθε άγαλμα που παριστάνει κάποιο πρόσωπο ανθρώπινο, κάποια πρωτομή ή κάποιος πίνακας που παριστάνει ό,τι παριστάνει, ό,τι φαίνεται ζωγραφισμένο επάνω, αυτά δεν είναι είδωλα. Αυτά είναι τέχνη που ο Θεός δεν έχει αντίρρηση να κοσμούμε και να διακοσμούμε το σπίτι μας. Βέβαια πιο ωραία θα ήταν να βάλεις εδάφια, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την ερώτησή σου. Βεβαίως είναι μία θέση. Φτιάχνεις για να προσκυνάς και για να λατρεύεις.
κάνεις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το είδωλο λοιπόν, και για το οποίο ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός βδελίτεται, συχαίνεται. Αυτές είναι οι ερωτήσεις σου, αγαπητέ Μανώλη. Ευχαριστούμε τον Θεό για το email που μας έστειλες και ευχόμαστε οι απαντήσεις μας να ήταν σωστές και πλήρεις και να ικανοποίησαν την ψυχή σου. Θα συνεχίσουμε με μία άλλη ερώτηση της Ντίνας από το Αίγιο. Μπορούν οι χριστιανοί να γίνονται δερητές οργάνων, σώματος εννοεί προφανώς? Επίσης επιτρέπεται η καύση αντί της ταφής του σώματος μετά το θάνατο? Τώρα, δωρητές οργάνων είναι μια ερώτηση που πραγματικά έχει απασχολήσει όλους τους χριστιανούς όλου του κόσμου. Η απόψη είναι δύο. Η πρώτη είναι γιατί όχι, εφόσον με αυτή την κίνηση δίνει ζωή σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα θεωρείται και σαν έργο καλό, για να μην πω και έργο Θεού, ότι ανθρώπους αγνώστους δεν έχει σημασία ή και γνωστούς ακόμη, τους βοηθάς να συνεχίσουν τη ζωή τους με την ελπίδα της αιώνιας ζωής και της σωτηρίας ή και της ευλογίας των ανθρώπων. Μια μεταμόσχευση οργάνου είναι όταν κάποιος χάσει τα νεφρά του, που η μητέρα, συνήθως η μητέρα, και λέω η μητέρα γιατί αυτή έχει τη μητρική αυτή αγάπη που δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους δεύτερη, δίνει το ένα της νεφρό για να ζήσει ο γιος της ή η κόρη της. Ποιος μπορεί να πει σε αυτό ότι δεν είναι αγαθό και χριστιανική πράξη? Εν γέννη λοιπόν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μιλάω, πόσο μάλλον οι μη χριστιανοί, έχουν αυτή την άποψη, η οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απόλυτα σωστή, όπως η μεταμόσχευση νεφρών παραδείγματος χάρη, είναι απόλυτα σωστή. Όμως υπάρχει και μια άλλη άποψη που επίσης προβληματίζει τους χριστιανούς. Είναι ότι εκτός από ορισμένα όργανα, όπως είναι παράδειγμα το νεφρό, η μεταμόσχευση γίνεται είτε χωρίς να αφαιρεθεί η ζωή του ανθρώπου, αν από τα δύο δώσει το ένα, είτε όταν ο άνθρωπος είναι πεθαμένος, όπως είναι η μεταμόσχευση του αμφιφλιστροειδούς στο μάτι. Όμως εν γέννη μεταμόσχευση οργάνων γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Ετοιμοθάνατος μεν, ζωντανός δε. Που σημαίνει ότι αφού σε έναν ζωντανό παίρνεις όργανα νεκρώνοντάς τον, όλοι οι χριστιανοί έχουν τη συνείδησή τους, στη συνείδησή τους δυσκολίες να αποδεχθούν τον πρόωρο θάνατο και μάλιστα ιατρικά κάποιων ανθρώπων. Γιατί πάντοτε υπάρχει η ελπίδα του θαύματος ότι ο Χριστός θα τον σώσει, θα τον θεραπεύσει ή ακόμη και θα τον αναστήσει. Αλλά και πέραν τούτου, το να προκαλέσει το θάνατο ενός ανθρώπου ζωντανού για να του πάρει τα όργανα, έστω και αν βλέπεις ότι είναι τιμοθάνατος, υπάρχει εκεί πρόβλημα στη συνείδηση των χριστιανών. Που και αυτό είναι σωστό. Και η πρώτη άποψη κατά την γνώμη μου είναι σωστή και η δεύτερη άποψη. Στη δεύτερη άποψη μάλιστα είναι πιο γραφική. Δηλαδή πιο πολύ σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου σε οποιαδήποτε περίπτωση και κατάσταση. Υπάρχει βέβαια η απάντηση των γιατρών που μιλάνε για θάνατο. Δηλαδή είναι πεθαμένος ο άνθρωπος αλλά τον διατηρούν με μηχανικά μέσα στη ζωή. Τώρα, αγαπητή Ντίνα, εγώ σου είπα και τις δύο απόψεις. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η γνώμη μου, δεν θα ήθελα να την αναφέρω. Προσευχή σου, κρίνε
σκέψου και αποφάσισε. Μέσα από το Λόγο του Θεού, εντολή, διαταγή, καθαρή δεν έχουμε, παρεκτός από το γεγονός ότι από ζωντανό άνθρωπο δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ζωή. Βεβαίως είπαμε ότι υπάρχουν οι απόψεις των γιατρών ότι είναι ήδη κλινικά νεκρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχει ζωή. Βέβαια η Γραφή μας περιγράφει ποιος είναι νεκρός. Λέγοντας ότι όταν η πίστη δεν έχει έργα είναι νεκρά, όπως το σώμα όταν δεν έχει πνεύμα είναι νεκρό. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει πνεύμα στον άνθρωπο, στο σώμα του ανθρώπου, τότε θεωρείται νεκρό το σώμα και νεκρός ο άνθρωπος. Πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι. Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλους τους χριστιανούς σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτά είναι αυτά που ξέρω, που έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες απόψεις. Αν υπάρχουν, θα ήθελα πάρα πολύ να τις ακούσω, να μας τις στείλει όποιος φίλος, φίλη, ακροατής, παρακολουθεί. Θα ήθελα να τις ακούσω, γιατί είναι και κάτι που, όπως όλους, έτσι και εμάς και εμένα προσωπικά με απασχολεί. Τώρα, αγαπητή Ντίνα, ας έρθουμε στην δεύτερη σου ερώτηση, στην οποία αναφέρεσαι. Επιτρέπεται η καύση αντί της ταφής του σώματος μετά το θάνατο? Η αλήθεια είναι, μετά θάνατον, αγαπητή Ντίνα, ότι δεν έχει νόημα για το τι θα γίνει το σώμα του ανθρώπου, δηλαδή το πτώμα του ανθρώπου. Άλλωστε, εάν πεθάνει ο άνθρωπος στη θάλασσα, το τρώνε τα ψάρια. Αν πεθάνει στον αέρα, διαλύεται. Αν καεί, χάνεται από πυρκαγιά. Και αν πεθάνει, ας πούμε, φυσιολογικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ώστε να διατηρεί το σώμα, εδώ στην Ελλάδα το θάβουμε. Η Γραφή μιλάει για ταφή. Όταν πέθανε ο Στέφανος, τον έθαψαν, λέει η Γραφή, και έγινε θρήνος μέγας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι δυνατόν να κάψουμε τα σώματα. Και εδώ υπάρχουν δύο απόψεις μέσα στις χριστιανικές κοινότητες ή διδασκαλίες. Η μία είναι ότι πρέπει να είμαστε ακριβώς ό,τι λέει η Γραφή στις ενεργείες μας, που και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε ακριβείς, όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Και επειδή μιλάει για ταφή εν γέννη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο Θεός, καλόν είναι και εμείς τούτο να κάνουμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι καύσεις του σώματος, του πτώματος, του σώματος του νεκρού ανθρώπου ή του πτώματος θεωρείται αμαρτία. Δεν το βλέπω πουθενά στη Γραφή, αλλά ούτε και παράβαση. Και πάλι είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Και σε αυτή την θέση της αδελφής της Ντίνας, θα ήθελα, αν υπάρχουν και άλλες απόψεις από φίλους ακροατές που παρακολουθούν, να μας ενημερώσουν και να μας τις στείλουν, ώστε να έχουμε και κάποια μορφή διαλόγου επάνω σε αυτά τα θέματα και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Τρίτη με τη χάρη του Χριστού. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία στα επουράνια αλλά και στη γη από τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Ο Θεός μαζί σας.